Για... Να πάμε και στα ευχάριστα μέσα στη ζωή. Το φαινόμενο Ευρυδίκη μας διέλυσε. Ποιο φαινόμενο Ευρυδίκη? Έτσι το λέμε. Τι τυφώνα. Αυτό έτσι δεν θυμάσαι που το λέγαμε τη Δευτέρα. Πρώτη μέρα. Εσύ σήμερα με έχεις τρελάνει με τα ονόματα, ούτε πώς μου το πετάς. Μία με τον Αλέξη, μία με την Ευρυδίκη. Όχι, φιλνήσει σε με, δεν πειράζει. Αυτή είναι άσχετη. Το φαινόμενο. Σήμερα με έχεις πολύ μπερδέψει. Λοιπόν, για ποια ευχάριστα λες? Λες για τα ευχάριστα. Έχουμε ευχάριστα, γιατί και εγώ δεν θέλω ποτέ να λέω κάτι. Ειδικά σε τέτοια θέματα θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Πολύ καλά κάνεις. Και δυστυχώς σήμερα δεν ήμουνα σπίτι μου νωρίς για να μπορέσω να τους χαζέψω όπως κάθε πρωί. Δηλαδή σήμερα δεν είδα καθόλου Happy Day. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, που την ακολουθεί μια φημολογία τον τελευταίο καιρό για τρίτη εγκυμοσύνη, σήμερα μίλησε στον αέρα του Happy Day και ουσιαστικά ζήτησε μια παράταση χρόνου. Αυτό ζήτησε. Είπε ότι ό,τι είναι να ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί και θα το μάθετε πρώτα από μένα. Αλλά σας παρακαλώ, επειδή όπως όλοι ξέρετε... Αυτό που μου λες δεν λέει αυτά που λέτε δεν ισχύουν και σταματήστε να τα συζητάτε. Είναι παιδιά τσάμπα τα συζητάτε. Α, ούτε λέει είμαι έγκυος, ναι. Αλλά μάλλον πιο πολύ γέρνει προς το είμαι. Ίσως να είναι, ναι. Παρά στο δεν είναι. Ναι, γιατί το δεν λέει... είναι το λες ξεκάθαρα. Ναι. Ναι. Δεν είναι. Γιατί αναφέρθηκε και όλα στο πρώτο τρίμηνο και είπε ότι όλοι ξέρουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο μια γυναίκα δεν πρέπει να μιλάει ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Και επειδή εγώ είχα και δύο ατυχίες, ναι, παλαιότερα, δεν θέλω να μιλάω για αυτό. Να την ακούσω κι εγώ πώς τα είπε. Καταρχήν, στις δύο πρώτες εγκυμοσύνες ήμουν από τις τυχερές που δεν είχαν καθόλου αναγούλες, καούρες, αυτό που λένε μου έρχεται με το, στάση για ναυτεία κτλ. Σταματήρα, τη βλέπουμε πάντως και το αλμυρό της στο τσιμπάει και το γλυκό της στο τρώει. Ταρτάρ δεν τρώει. Το ταρτάρ είναι και επικίνδυνο, παιδιά. Έτσι, λοιπόν, αυτή η στιγμή. Όταν το λαιμό της τον έφαγε και λίγο... Αλλά φανταστείτε πόσο το πολύ ψωμάκι θέλει να φάει. Πάντα τρώω εγώ, έχω όρεξη. Το σύντομα Δημήτρη που είχα και στις δύο εγκυμοσύνες που είχε η Ελεονόρα γιατί είπε κι άλλα, είναι αυτή η κούραση που νίσταζε, που ανέβαινε. Μια δοκιμάσαι. Σκάλα και λαχάνιαζες και έλεγες... Ναι, ναι, ναι. Οι δυνάμεις σου δηλαδή είναι πιο περιορισμένες. Μάλιστα. Στις δύο πρώτες. Όταν υπάρξει τρίτη, κι αν υπάρχει με το καλό και είναι η στιγμή, από μένα θα το μάθεις. Και εσύ είσαι θεατές. Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε, ρε κούκλα μου. Τι και λέω, όταν έχεις τα χαζίνα, το ξέρω. Κάθε γυναίκα ξέρεις πολύ καλά ότι έχει ένα διάστημα που της λέει και ο γιατρός της ότι δεν πρέπει να συζητάει. Σου πω ότι την πρώτη μου ατυχία την έπαθα λίγο μετά την αυγενική διαφάνεια. Δηλαδή είναι ένα διάστημα, ξέρουν οι μανούλες και οι λεχονίτσες, το πρώτο τρίμηνο και λίγο αφού το τελειώσεις, που πρέπει να πάρεις ένα πράσινο που δεν είναι τυχαίο. Και γι' αυτό, πώς να σου το πω, και όταν κάποιος γράφει κάτι, πρέπει πρώτα να σε πάρει και να σε ρωτήσει, ξέρεις κάτι. Βέβαια. Είμαστε άνθρωποι που αν δεν ισχύει το διαψεύδουμε, αν ισχύει λέμε παιδιά δεν είναι ο καιρός. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Ωραία, όλα καλά, ευχάριστες ειδήσεις. Συγκρατημένα. Ό,τι κατάλαβα ο καθένας. Πολύ καλά τα καταλάβαμε νομίζω. Εντάξει. Πω. Πάρ' το χρόνο σου, Σταματίνα μου. Πάρ' το χρόνο σου και κάντε όπως εσύ θέλεις και όπως επιθυμείς. Πάντω. Έτσι πρέπει. Ένα παιδάκι. Τι? Φέρνει μεγάλη χαρά. Φέρνει και αναστάτωση. Γιατί, ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι δεν φέρνει αναστάτωση. Ένα δεύτερο. Πάνω από τα δύο ξεκινάει η αναστάτωση. Ένα παιδάκι. Η παλιή πόσο σοφή. Δηλαδή ότι φτάνω και τα λέω όλα αυτά που έχω κοροϊδέψει ένα και ένα και ένα και ένα. Πες μου, ποιο. Ένα παιδάκι, παιδί μου, ίσον κανένα. Αχ, αυτό το κλισέ που το ακούγαμε, παιδάκι. Αλλά ήταν τόσο αλήθεια. Ένα παιδάκι. Πολύ είναι αλήθεια. Ελευθερία. Είναι μόνο χαρά. Δύο παιδάκια, πιο δύσκολο. Τρία. Δεν ξέρω. 13! Ακριβώς. Τρέχεις. Ναι. Πολύ αξίες οι γυναίκες εκείνες που έχουν τόσα πολλά παιδιά. Και τη μεγαλώνουν. 10, παιδιά. 15, 8... 4! 5, 4! Έχει πολύ τρέξιμο, ισχύει. Πολύ βέβαια, πράγμα. Βέβαια, παλιά όταν το έλεγαν αυτό, δεν ήταν τόσο πολύ άσχολες οι γυναίκες όπως είναι σήμερα. Δεν είναι. Τότε, δεν είχαν και καμία βοήθεια. Τότε, δεν ήταν ναι. Πολύ άσχολες που αλλά... κάναν τόσα παιδιά.